Καλησπέρα από το SKGR, το μετώ το μπαλόνι, μπασκετάκι σαλόνικα Master League. Δεν έχει φαβορίτες. Δεύτερος γύρος, Παντάλη βλέπω, Μιλωνά, Καλπαξίδη. Για να ακούγονται και το νούμερο 31 είναι ο Δράκας. Από την άλλη, ο Σίσογλου, σίγουρα. Ο Ζανδές, ο Χατζη, ο Θανασίου, ο Θανασίου. Ο Κεσίσογλου κάνει το drive στο key. Κερδισμένο φάουλ. Και διαβολές, οπότε τώρα που αφού έχουμε πολλές και έχουμε μικροδιακοπή, πάω να σας πω ότι είναι πεντάδα των φαβοριτικών. Μιχαηλίδης Γιάννης, και εσείς όπως στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Κύρκου, ο Ζανδές που τον είπα και πριν, και ο Χατζή Θανασίου. Πρώτη βολή έτσι ο Γιώργος και εσείς όπου 0-1 προηγείται η ομάδα των φαβοριτών. Με το νούμερο 34 ο Κεσίσογλου. 2-2-0-2. Ο Μιλωνάς, ο Νίκος ο Μιλωνάς είναι σήμερα μόνο, θέλετε να λέμε τα μικρά. Ωραίο drive του Παντάλη, κερδίζει το foul και το Γιανακόλου μέσα τώρα. Και δύο βολές τώρα και τον Νίκο, από ένα foul και τα δύο foul εκατέρωθεν. Έχουν οδηγήσει τη γραμμή των ελευθέρων βολών, για να δούμε. Αστοχή στην πρώτη για να ακούδεις. Βασίλη, ένα time out να πάρουμε την μπάλα, να δώσουμε άλλη μπάλα. 1-2, να πάρουμε την μπάλα μας και να δώσουμε. Αμεμάσισε. Οκ, οκ, εντάξει, το δικό μου λάθος. Ναι, ναι, ναι. Κομπλέ άγκυρο, πάμε. 1-2. Δύο βολές για τον Γιανακούδη. Ναι, το πατάλι με σχόλιο. Γιανακούδη, δεν θα παίρνει φορά γιατί είχα σχολείο με ένα άλλο πράγμα. Οργανωτικό, λοιπόν. Ο Παντάλης, όσο θα βάζει τώρα την μπάλα για τον Έχια, στο χείσαν το βρίσκο που μενέτει τους τρίφαση. Ο Γιανακούδης, drive, ωραία ενέργεια, αλλά και η χεργή στον αέρα, στο χείσαν όμως. Ο Χατζη Αθανασίου θα πάει σε drive, ωραίο. Αστοχή όμως, το πίσω σαν δέσαι παιδικό rebound, football καλάθι του Ζανδέ. 1-4. Πρώτο field goal του παιχνιδιού, δηλαδή πρώτο καλάθι πλην σε ζωντανό χρόνο. Είναι ελευθερό βολόν ουσιαστικά. Τρίποντο, Βράκας. Κάνει το 4-4. Και Σίσογλου. Ζανδές. Ένα εξωτερικό σκηνό τον Κύρκου. Για τον Κύρκου προημένο, ο Μιχαηλίδης. Μέχρι να έχουμε και τους δύο Μιχαηλίδες, δεν χαλά το μικρό. Για οικονομία χρόνου. Και Σίσογλου στο post, πολύ ωραίο γύρισμα. Πολύ ωραίο καλάθι και Σίσογλου. Πήρε την μπάλα μέσα στο γραφτό, γύρισε. Ένα πολύ ωραίο πιβοτάρισμα. Και έβαλε το καλάθι. Το σκορ τώρα είναι 4-6 για τους φαβορίτες, ωραίο drive του Μιλωνά, καλά, θα άμεσα επάντηση 6-6. 6-6, 8 και λεπτά και 5 θέλω να δημιουργήσω το πρώτο κάλτο. Ο Χατζη Αθανασίου κατεβάζει, θα κάνει το Μιλωνά. Δεν τον περνάει. Πάσα στη γωνία, ο Ζανδές, θα πάει από πάνω και θα βγάλει έξω τον άνθρωπο και σύμβο, της κάνει κλώσο αντεπίρση από το κεντρικό διάδρομο, στόλις επιθετικό rebound το ίδιο, σας το κύκλο, ξανά ξανά επιθετικό rebound. Και με την τρίτη του απόπειρα θα αποκτήσει το καλάθι. 6-8. Ο Ηλίας θα το παξίδι στην συνέντευξη που έδωσε μας είπε ότι έχουν κάποιες απουσίες και στους ψηλούς, οπότε θα παίξουμε small ball σήμερα για να δούμε βέβαια αμυντικά πώς θα το καλύψουν, αλλά και επιθετικά θα πάνε σε πιο γρήγορο παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει μια ομάδα η οποία τρέχει γενικά, παίζει transition. Ο Καλπαντήσιας όχι στο σούτ, όσο αν πες και το rebound, 6-8. Δεν έχει μια γρήγορη ομάδα. Έχει κάνει και προσθήκες με πιο νεαρούς ηλικία όπως ο Παντάλης και ο Γιανακούδης. Ο Ζανδές παίρνει το φάουλ
Καλά κεφάλι, τρομερό. Τρομερό κατά κεφάλι, Ζανβέ. 6-10. Έμεσο τρίπο του Ζανβέ, με δέλτα είναι, 6-11. Φιλωνάς. Για να κόψεις ωραίο drive. Ας το έχεις όμως. Ο Ζανβές. Σπον. Κάτσε Αθανασίου τώρα. Ζανβές. Κάτσε Αθανασίου τρίπο 45 μήνες εύστοχο. Το σκορ. 6-14 μάλλον με μάνε. Ότι 14, το μπλε άσπα. Καλπαξίδης, ωραίο φλόουτερ, άσπα χωρί μπαουν. Ότι εσείς ο Γλουδίνη γρήγορα εξαγωγική φάση του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, μαγκάζει τον Λιονά. Χατζη Αθανασίου. Εσείς ο Γλου. Χατζη Αθανασίου, τρίπον 45 μήνες, εύστοχο και αυτό 6-17. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους φαβορίτες. Ο Μιλωνάς κατεβάζει. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά οι φαβορίτες. Βήματα από τον για να παντάλει. Και time out. Σωστά θα πάρουν ή δεν έχει. 6-17 το σκόρ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο SKG εδώ. Μας κατά στα λόγια μας. Προηγούνται οι φαβορίτες με 6-17. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο Μιχαηλίδης ο φαβορίς. Ήδη δεν έχει έχουμε την κατοχή των ρολοτών. Για να ακούτε να δίνει στον Φράκα. Καλπαξίδης. Φάουλ. Σφυρίχθηκε στον Μιχαηλίδη τον Γιάννη από την άκουσα, το 0. Τώρα έχουμε Μιχαηλίδη Γιάννη και Μιχαηλίδη φοβορή τώρα. Όχι. Τα ζωμάρα είπα. Το 10 είναι μέσα, δεν είναι το 20. Ο Κυρκού αστόχησαν ή δεν έχει. Ο Κυρκού τρέχει. Πάει σε ένα συναντήριο ενώ θα βγάλει τελικά έξω. Στο Χατζη Αθανασίου. Τρίποντο του Χατζη Αθανασίου και αυτό. Όχι. Rebound γρήγορα από Πράγκας. Δίνει στο Καλπαξίδη. Καλπαξίδης. Δεν θα σφυριχτεί τίποτα, Καλπαξίδης. Θα παίξει τα πόδια του Χατζη Αθανασίου, πολύ ωραία crossover, πολύ ωραίο pull-up. Αυτός είναι ο Καλπαξίδης μεταξύ άλλων. Πολύ καλός pull-up shooter. Και όχι μόνο pull-up shooter, και πολλά άλλα. 8-17, μετά από ώρα, δεν έχει πιον καλά φάουλ. Στήριζε στον Καλπαξίδη, στην προσπάθειά του να κλέψει τον πάνω τον Κύρκο. Ο Κύρκο θα δώσει τον Κεσίσογλου πάνω στον να παίξει το post. Βγάζει έξω, αλλά γίνεται λάθος. Ο Καλπαξίδης θα πάει να πιάσει την μπάλα και να τρέξει με βιασμό. Θα βγει όμως, άτυχος. Δεν ανανεώνεται. Κεσίσογλου. Ο Κύρκου. Ο Μιχαηλίδης τρίποδο από την κορυφή, άστοχο. Θα βγει μπάλα έξω. Και κατ' αρχή θα πάει ξανά στο δεύτερο. Ο Βράγκας πάει να κάνει την επαναφορά. Ο Μιλωνάς. Ωραία αρχιέα, ωραίο spin move, ωραία πάσα στο Βράγκα, τρίποντο 45 μοίρες. Άστοχο rebound ο Κεσίσογλου. Εισαγωγική πάσα γρήγορα στο Χατζη Αθανασίου που γίνει το πλάκι ο διάδρομο. Παρκάρει το Μιλωνά. Κεσίσογλου πάει προς τα μέσα. Αστοχή.
Ριμπάουντ ο Καλπαξίδης, τρέχει. Φάουλ του Κύρκου. Καλό φάουλ γιατί ανέκοψε οποιαδήποτε προοπτική εφηβιασμού. Τώρα θα περάσει ο έτερος Μιχαηλίδης, ο Φοβορής με το 20, οπότε έχουμε Μιχαηλίδη Φοβορή με το 20, Μιχαηλίδη Γιάννη με το 0. Βγήκε ο Κύρκου. Ο Κοντολέων που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, πέρασε το Βράκα. Γυρίζει στον Καλπαξίδη, Μιλωνάς και ο Λάμπρου πέρασε στη θέση του Παντάλη από το κλέπου, του Γιανακούδη. Του Παντάλη, βασικά. Τους μπερδεύω, ενώ γράφουν και τα ονόματα του τώρα. Δεύτερο καλάθι συνεχόμενο του δίποτο του Καλπαξίδη, μειώνει στους 7 η ομάδα δεν έχει 10-17. 3 και 33 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Τρίποντο του Χατζη Αθανασίου, έστωχο 10-20. 10-20. Καλπαξίδης, Μιλωνάς. Ωραίο γύρισμα του Λάμπρου, αστόχησε όμως. Πολύ ωραίο. Turn around γύρισμα. Ο Χατζη Αθανασίου τώρα για αυτούς. Φαβορίτης τύπος των μυριασμών, άστοχο. Rebound. Γιανακούδης, Λάμπρου, Καλπαξίδης, θα πάει σε πουλα, θα πάει σε πουλα 45 μήνες, θα στοχίσει αυτή τη φορά, ριμπάνω Χατζη Αθανασίου, πάσα από τη διασμούση του Ζανδέο, θα σώσει την κατα... Ο Καλπαξίδης, ωραίο χουκ του Ζανδέ, γιατί την μπάλα κατέληξε αυτό, να στοχίσει αυτό. Ο Γιανακούδης, πάει μέχρι μέσα, φάουλ, καλά, και φάουλ, πολύ ωραίο το Γιανακούδη. Πολύ ωραίο καλά, και φάουλ, φάουλ με το σώμα. 12-20, μειώνουν οι Δενέκοι. Ο Ζαμές πέρασε το πάγκο και... Τους φαβορίτες πέρασε, ετοιμάστε τον Ολίδης. Ο Γιανακούδης ετοιμάζεται να τελέσει την πραγματική βολή, θα με μισό τρίποντο. Θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Δημάσης και δίνει στο και εσύ σωλή. Ό,τι εσύ σωλή κανεβάζει. Ζώνη 2-2 μου φαίνεται η διάταξη, ναι, ναι, ναι. Όχι. Δεν ήταν επέκτες, ο Γιανακούδης ο Γλαστόχησε. Αλλά θετικό rebound του Μιχαηλίδη που από το βαλιά άμυνα του Καλπαξίδη. Ανεβάζει ο Μιχαηλίδης. Ο Καλπαξίδης με συγχωρείτε μέχρι μέσα, πολύ ωραία. Θα κάνει time out για τους φαβορίτες. Θα κάνει το 14-20 ο Καλπαξίδης. Θα μειώσει στους 6 ομάδα τον δεν έχει μετά το time out ανακάμψανε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπαλόνι. 1 και 5 έχεις για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Έχουν μειώσει, δεν έχεις 14-20. Το σκόρ ήταν και στους 11 πόντους. Μόνο το σκόρ έχει 17 νομίζω. Ο Χατζη Αθανασίου μεγάλη του Κοντολέων. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι man-to-man η ζώνη. Μου φαίνεται σαν man-to-man το δεν έχει άμυνα γιατί ακολουθούν τους παίκτες. Άρα μπορώ να κάνω και εγώ λάθος. Τρίποντο του και εσύ ο Γουλάστοχο πέρασε και ο Αστέρης ο Αλβανός για τους δεν έχει. Ο Καλπατζής παίρνει το rebound, τρέχει. Πάει σε κόστο του κόστρο με ροκαλάθι. Ναι, 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 αυτός είναι ο Καλπαξίδης. 16-20. Μειώνει στους 4 δεν έχει. Ο Κοντολέων καλή άμυνα. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Ο Μιχαηλίδης ο Θοδωρής, αστόχησε. Φάουλ του Λάμπρου. Στόχησε σύστολου και το δικαίωμα και καλές διαβολές. Δύο βόλες για το Γεσίσοκλου, για να δούμε θα είναι ανάσα για τους φαβορίτες. Ευστοχή στην πρώτη, γιατί οι δεν έχει τρέχουνε σε ρί. Έχουν ανακάμψει, έχουν πλησιάσει, θα βάλουν φορά στους 5, 16, 24 γιατί ο Γεσίσοκλου παίρνει την πρώτη βολή. 16-22 με 2-2 βόλες του Γεσίσοκλου. Όπου το λέω παίρνει την μπάλα από το λάδι και ανεβάζει την μπάλα για την ομάδα που δεν έχει. Δίνει στον Γιανακούδη, χωρίς σκέψη αυτός τρίποντο, άστοχο. Rebound ο
δίμασης. Γύρισε το Μιχαηλίδη, το Θοδωρή. Αυτό το γεσί Σόγλου. Το Σόγλου θα πάει μέχρι μέσα. Και θα πετύχει πολύ ωραίο καλάθι. Θα κάνει το 16-24. Να που απαντάνε στο... Δεν έχει με 4-0 φαβορή 4. Πολύ ωραία crossover του Καλπαξίδη, στόχισε. Θα βγάλει την μπάλα του Μάσης, οπότε η κατοχή θα παραμείνει στην Δενέχη. Πρόκειται 14 δευτερόλεπτο νομίζω η υπόλοιπη επίθεση. Ναι, Κοντολέων. Στην κορυφή στο Γιανακούδη, ο Γιανακούδης με τον Κεσίσογλου. Ο Αλβανός πάνε στη screen. Ο Γιανακούδης. Τελειώνει ο χρόνος, 5. Πρέπει να πετάξει την μπάλα, θα την πετάξει ο Καλπαξίδης. Η μπάλα, σαν άθρος δεν έχει, 19,4 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Λογικά θα εξοργήσουν τον χρόνο επίθεση οι φαβορίτες. Ο Δημάς θα δώσει στον Μιχαλή τον Γιάννη. Θα δώσει ένα στον Δημάση. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. 12, 10, 8, 6, τρίποντο μακρινό, άστοχο. Ο Αστέρης Αλβανός θα βγάλει 1,4 για να τελειώσει. Φάλ δόθηκε τελικά. Δύο βολές γιατί συγκεκριμένα ομαδικά ο Αστέρης Αλβανός θα βγει για να μην τον ελευθερώ βολών. Για να δούμε αν θα αξιοποιήσει αυτό σε εισαγωγικά δώρο. Θα στοιχεί στην πρώτη Αλβανός. Θα παραμένει το 16-24, οπότε θα στοχίσει και στη δεύτερη. Ο Λάμπρου θα πάρει την μπάλα, θα την πετάξει. Θα έχουμε μπάζερ, όχι. Λήξη πέντε δεκαλέκη 16-24. Μπροστά η ομάδα των φαβοριτών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο SKG με τον Μπαλόνι. 16-24 προηγούνται η ομάδα των φαβοριτών. Στην λήξη πέντε δεκαλέκη. Έχουμε τώρα ένα δευτέρο. Ο Κοντολό πάει να κάνει την επαναφορά και θα δώσει τον Μιλονά. Ο Μιλονάς παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Παντάλη που επέστρεψε. Κοντολέον. Μιλονάς γίνεται τα σκρίν, ωραία. Τελεία στοχή, ωραίο ο play όμως δεν, τους, δεν έχει. Κατεβάζει τώρα ο Βλάχος που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Μαζεύω σιγά σιγά οι φαβορίτες, έχουν γίνει 8. 8 είναι ή δεν έχει. Δεν νομίζω να πει άλλος όπως δεν έχει. Όχι, ακόμα έναν γραμμένο, τον οικονόμο του Στέφανο, ο οποίος δεν έχει έρθει όμως ακόμα, οπότε ίσως να περιμένουν ακόμα έναν. Στόχισαν οι φαβορίτες, ο Μιλονάς κρύβει το rebound. Δίνει ωραία πάση στη γωνία στον Παντάλη, ο Παντάλης κάνει πολύ ωραίο drive. Ας στόχισε όμως. Ο Μιλονάς σώζει με το παλικανίσιο το θετικό rebound. Ο Παντάλης. Έχουμε μια σύγκρουση Παντάλη με Κύρκο. Ας στόχισε ο Κεσίσογλου. Φάουλ. Τούφατζη Αθανασίου στο Μιλονά. Πρώτο ομαδικό, 9 λεπτά για το δεύτερο δεύτερο δεκάλεπτο. Παναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Κοντολέον. Ο Μιλονάς θα πάει να πάρει την μπάλα, θα την πάρει. Ο Χατζη Αθανασίου το μαρκάρι. Ο Λάμπρου πάνε στη σκρίνα, αλλαγή στα σκρίνα. Εκτελεί για 3 πουλ απ' τρίποντο ο Μιλονάς. Είναι πολύ καλό σουτέρ. 19-24. Ο Βλάχος. Πολλές τρίπλες, 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ επίθεση. Πάει σε ένα ωραίο φλόουτερ. Στο χείρι, rebound, ο Μιλονάς. Θα την πάρει την μπάλα. Θα την χάσει. Θα κάνει πολύ ωραίο ρίζερ φίλμα, αλλά έχασε την μπάλα. Για να περάσει τον αντίπαλό του. Για τους φαβορίτες γιατί είναι στο μισό. Έχουμε στην μπάλα Μιλονάς, δεν έχουμε 24. Ο Βλάχος εκτελεί για τρεις στο χείρι, πάνω Μιλονάς. Θα τρέξουν, δεν έχει, είναι τέτοια ομάδα που τρέχει. Έχει και πιο σμόλο όπως μας είπε ο Καλπαξίδης στην αρχή. Ωραία πάσα στον Παντάλη, πολύ ωραίο ριβέρς λέει από την Παντάλη. Μιλώνουνε σε 24.
με το χτύπημα του. Δεν είναι φάουλ. Μιλωνάς. Ωραίο σπιτ γύρισμα. Πόπο ο Φενταγουέι τρομερό. Άτυχος όμως ο Μιλωνάς. Πολύ ωραίο Φενταγουέι. Άρα ήταν πολύ άτυχος. 24-27 το σκορ. Σίσογλου. Εμάσεις. Λάθος Μιλωνάς πρέπει. Πετάει στον Παντάλη, δεν θα καταφέρει να μην Φωτί! Φωτί! Σωστά είναι! Εφτά και έξι για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ό,τι μας κατεβάζει. Σίσογλου, Κύρκου. Καλή άμυνα, Μιλωνά. Κλέβει ο Παντάλης. Καλή άμυνα, νομίζω ήταν όλη τη Μιλωνά. Καλή, ο Παντάλης. Στο Μιλωνά, ο Μιλωνάς πως ποιείται, πετάει την μπάλα και έχει φτωχή. Πετάει. Όχι πετάει, δεν είναι σαν να ήρθε χειροβομβία και την πέταξε. Εκτελεί σωστά ο Μιλωνάς, κάνει το 23-27. Πλησιάζουν κι άλλους 4 δεν έχει. Δείχνουν διάθεση να πιέσουν στην άμυνα και να τρέξουν στον εφηδιασμό στην επίθεση. Τρίποντο του Βλάχου, έστοχο, όμως οι φαβορίτες έχουν μεγάλα σουτ. 23-30 έχουν μεγάλα σουτ, έχουν πετύχει τρίποντα. Ο Χατζηαθανασίου τώρα και ο Βλάχος. Και ο Κεστίσογλου, όπως θυμάμαι. Θα χρειαστούν μεγάλα σουτ, τα έχουν μέχρι στιγμής, προηγούνται με 7. Κοντο Λέων, στον Παντάλη. Ξανά ο Μιλωνάς παίρνει την μπάλα, παίρνει σχεδόν τον Λάμπρο, πάει σε ένα πουλα. Τόσο ροπία σε όστοχο. Rebound του Δημάση, ο Βλάχος, εμφυλιασμός ωραίος και Σίσογλου. Πολύ ωραίος εμφυλιασμός, 23-32 για τους φαβορίτες. Ξαναπηγαίνουν δύο φορές σε 9, ο Καλπαξίδης. Θυμάζει να ξαναπεράσει το παιχνίδι μαζί με τον Γιανακούδη. Ο Τολέον. Θα περάσει δίπλα από το screen, για την ακρίβεια και ο Ζανδές βέβαια το οδήγησε προς τα εκεί. Αυτό έχει σολβανό στο τρίποντο. Και Σίσογλου, Βλάχος, το rebound από τον Κύρκο. Εκεί αλλαγή ετοιμάζουν που δεν έχει. Και ο Βράκας, ο Ζαβές, ωραίο, καλό, έξι με φάλ του Αλβανού, χαμηλά. Γιατί ο Ζαβές είχε περάσει από την baseline. Θα περάσει ο Γιανακούδης θέση του Παντάλη, θα περάσει ο Καλπαξής θέση του Αλβανού και ο Βράκας, ο πιάνο τη θέση, τι θα περάσει ακόμα. Του Κοντολέων. Ή όχι. Ο δεν πέρασε ακόμα ο Βράκας. Και άμα περνούσε το πέρα, θα πέρασε αυτό το μεγάλο του χρόνου. 14 λεπτά για τους φαβορίτες που προηγούνται με 9 πόντους, 5-25 για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μιλωνάς πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε Κύρκο. Δημάσης για 3, άστοχος, εμπλεκτής από το θετικό rebound και νέο καλάθι. 23-34 για τους φαβορίτες. Τον Λέων παίρνει την πάρα από το Καλπαξίδι. Ο Μιλωνάς. Φάουλ. Κερδισμένο για τον Μιλωνά. Δεύτερο μοναδικό για τους φαβορίτες. Ένα έχουν ήδη έχει 5 λεπτά και 5 τρόλτα για δυο στο. Δεύτερο λεπτά. Τον Λέων πάνε κάτι μια παραφορά από την baseline. Ο Μιλωνάς βγαίνει πολύ ωραία. Και ευστοχή σε τρίποτο. Κάνει το 26-34 ο Μιλωνάς. Ανάσα γιατί δεν έχει. Ο Δημάσης κατεβάζει. Δίνει στον Σίσογλου. Σίσογλου. Δημάσης. Πιεστική άμυνα που δεν έχει πλέον. Πάνε και σε παγίδες. Και οδηγούν σε λάθος τους φαβορίτες. Ο κύριος που κάνει βήματα. Ο Χατζηαθανασίου τον αντικαταστήσει. 4-42. Για να γιώσουμε το δεκάλεπτο. Ο Κοντολέων θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει τον Καλπαξίδη. Έτσι έξι μια μακρινή πάση πάση στην διάση, αλλά είναι συγκροτημένη η άμυνα των φαβορητών. Οπότε πήγε μπάλα στα σίγουρα χέρια του Καλπαξίδη. Αυτός και είναι το Μιλωνά. Μιλωνά τρίποντο. Άστοχος από τη φορά, λοιπόν, ο Ζανδές.
Δίνει τη στο Δημάση, ο Δημάσης στον Κεσίσογλου, Κεσίσογλου με τον Λάμπρου. Ο Ζανδές τρίποντα από τη γωνία. Άστοχο rebound, το λέω Ματινό. Καλμπατσίδης, 3-2, ωραίος εφηδιασμός με τον Μιλωνά. Να αφήνει την μπάλα, πολύ ωραία. Πολύ ωραίος εφηδιασμός, 3-2. Όσοι 8-34. Εκεί θα ποντάρουν οι Βενέχοι. Οι φαβορείς θα πάνε σε πίστα, λες επειδή έχουν ισομετρικά mismatch. Και Σίσογλου με τον Λάμπρου. Ωραία η άμυνα του Λάμπρου. 10 δευτερόλεπτα υπόλοιπα επίθεση για τους φαβορείτες. Ο Βράκας θα περάσει τη θέση του Κοντολέων. Δέκα δευτερόλεπτα για να διαμείνει διαφορετικό. Η μπάλα θα πάει στο Δημάση με τον Μιλωνά, έχει mismatch. Θα στοχίσει όμως. Rebound ο Λάμπρου, Καλμπατσής παίρνει γρήγορη εισαγωγική πάσα. Θα τρέξει. Ραχία, τρίπλα προθήκη, τρομερή. Τρομερό κόστο κόστο από την κάνει ο Καλμπατσίδης, απίστευτος. Λιώνει στους 4. Ο Καλμπατσίδης, τρομερό κόστο κόστο. 8 δευτερόλεπτα περνάει. Όχι, φάουλ, φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπαλόνι. Δεν έχει, έχουν πλησιάσει κανένα στους 4. Έχουν και την κατοχή με τον Καλμπαξίδη να μας να κάνει το δημάσιο. Ο Καλμπαξίδης θα το περάσει εύκολα. Θα κάνει πουλα ψούτ εύστοχος ο Καλμπαξίδης. 32-34 σε απόσταση μιας κατοχής Ζανδές. Πιέζουν οι Βενέχοι. Βγάζουν ένα για στην άμυνα. Κάτι Αθανασίου, βλέπετε πόσο ψηλά έχει ανέβει η άμυνα τον Βενέχη. Με τον Βράκα. Και Σίσογλου με τον Λάμπρου. Μαν του μαν είναι η άμυνα. Και Σίσογλου, ωραία στο Δημάση, πολύ ωραία. Έκοψε αντίθετα ο Δημάσης, σκύρε πολύ ωραία πάσα από το καλάθι. 32-36. Πολύ ωραίο καλάθι. Ο Μιλωνάς τώρα. Στο Βράκα, αυτό το Καλμπαξίδη. Καλμπαξίδης. Νέο pull-up. Ξανά εύτοχος ο Ηλίας ο Καλμπαξίδης. Κάλαθο μηχανή πραγματική. 2-33 για να τελειώσει ένα παιχνίδι που πηγαίνει πολύ ωραία. Με ωραίο ρυθμό, ωραίες φάσεις. Παγίδα κλέβει ο Μιλωνάς. Αριστερό λέει άπη, σοφαρίζουν, δεν έχει 36-36, τους γένει. Αυτό που κάνουν στην άμυνα. Βλέπετε πως πιέζει ο Μιλωνάς τώρα τον Κεσίσογλου. Δημάσεις, τρομερές άμυνες βγάζουν, δεν έχει. Έχουνε ανεβάσει την πίεση της ψηλά. Τρίποδο του Βλάχου, με αστοχή rebound ο Βράκας. Καλμπαξίδης. Πούλα ψήπο, δίποδο σε εφηδιασμό μπροστά, η Βέντα έχει 38-36. Και νομίζω το παίρνουν κατά βάση αμυντικά. Το παίρνουν, έχουν γυρίσει το παιχνίδι, όχι ότι ήταν πάρα πολύ πίσω, 11 πόντι. Αλλά ελέγχουν το ρυθμό τώρα του παιχνιδιού, είναι και μπροστά. Από, ενέργεια παίρνουν από την άμυνα και αυτό μετά μεταφέρεται με τους ιών και στην επίθεση που βγάζουν εφηδιασμούς. Εσίσογλου, τρίποδο του Βλάχου, άστοχο, Καλμπαξίδης. Θα βγει ο Βλάχος, θα περάσει ο Μιχαηλίδης ο Γιάννης. Θα βγει και Εσίσογλου, θα περάσει ο Κύρκο. Η μπάλα σας δεν έχει, που προηγούνται πλέον, 38-36. Καλμπαξίδης ετοιμάζεται να κάνει μια παραφορά για να δώσει στο Μιλωνά. Έχει και μια συζήτηση με τον διαιτητή. Και στο Μιλωνά τώρα ο διαιτητής κάνει διευκρινήσεις. Κάποιες λέει κάποια πράγματα. Εντάξει, βρίσκεται, δείχνουν να συμφωνούν. Οπότε ξαναπερνάμε στο παιχνίδι τώρα με τον Καλμπαξίδη να κατεβάζει. Γιατί για να κούδει. Καλμπαξίδης θα παίξει τον Μιχαλίδη στο πώς. Το λάμπι θα πάει να δώσει screen. Νομίζω αχρίαστο. Εκεί βέβαια ο Μιλωνάς θα το αξιοποιήσει. Και θα κάνει το 46 και να που δεν έχει πλέον με 4 Ζανδές. Μιχαηλίδης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά η άμυνα τον Βενέχη. Ο Μιλωνάς κάνει πολύ δουλειά γιατί είναι αυτός που πηγαίνει στις παγίδες πολλές φορές. Αλλά
αλλαγές σε όλα, τώρα ζώνη με προσαρμογές, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς παίζουνε. Σημασία έχει βγαίνει η άμυνα, Μιχαηλίδης βήματα, να πως γίνονται τα λάθη. Η άμυνα έχει ανέβει ψηλά, έχει οδηγήσει σε πολλά λάθη. Τους φαβορίτες που δείχνουμε να έχουν παρασυρθεί στο ρυθμό όταν δεν έχει. Και όλο αυτό λειτουργεί πέτο, δεν έχει. Ο Καλπαξίδης ακόμα μια επίθεση, για να δούμε αν θα βρει το προβάδισμα του δεν έχει, που πριν από λίγη ώρα ήταν πίσω και τώρα έχουν περάσει μπροστά. Καλπαξίδης στο Λάμπρου, δύσκολη πάσα, αλλά προσπάθησε να δει στο ψηλό του. Ο Κύρκου. Ο Δημάσης, ο Μιχαηλίδης, ο Ζανδές. Εδώ Καλπαξίδη να το μαρκάρει στην γωνία, πηγαίνει προς το 45 μίλες, δίνει στο Χατζηθανασίου. Ο Χατζηθανασίου με το Βράκα, καλή άμυνα, καθαρή φαίνεται. Βλέπετε πόσο ωραία άμυνα παίζουν, δεν έχει. Λάθος πάσα, Καλπαξίδης κρέβει. Μιλωνάς ο φιντιασμός. Τρομερός ακόμα ένας εμφυλιασμός γιατί δεν έχει 42-36, 10 χρόνια για να γιώσει το δεκάλεπτο. Ζανδές, Δημάσης, τρίποντο, άστοχο, ριμπάντο Λάμπρου. Θα προλάβει να πετάξει την μπάλα. Λήξη, πρώτη μηχρόνου, 42-36 δεν έχει μπροστά. Επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα. Επιστρέφουμε εδώ στο μπαλόνι για το δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο, 42-36 προηγούμενο, δεν έχει με ένα ξέσπασμα που είχαμε στο δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου, όλο αυτό αποτυπώθηκε. Τρία δευτερόλεπτα χρειάζεται στο Κεσίσογλου, οπότε η κατοχή της δεν έχει. Κοντολέο, Παντάλης, κύριε τον Αλβανό, ο Καλπαξής παίρνει την μπάλα. Πάει σε πουλα, αυτό ψάχνει τα 5 μήνες δίποτο, εύστοχο ακόμα ένα δίποτο του Καλπαξίδη, 44-36. Να που έχουν 8 πόντους μπροστά πλέον οι Βενέχοι, αυτό το μέγιστο τους. Οι Φοβότης είχαν πάει στους 11, αλλά το παιχνίδι έχει γυρίσει όπως φαίνεται, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Ο Χατζηθανασίου αστόχησε. Η μπάλα ξανά στους Βενέχοι που φαίνεται να ελέγχουν το ρυθμό του παιχνιδιού. Καλπαξίδης κατεβάζει. Ωραία kick-out πάσα στη γωνία, δεν παίρνει το σκούνο το σούτο Παντάλης, πάει σε drive αστοχή, ήταν δύσκολη ενέργεια. Νομίζω πρέπει να το πάρει το σούτο, ήταν ελεύθερο. Ο Κύρκο τώρα για τους φαβορίτες, 9 λεπτά. Δημάσης. Και εσείς ο Γουλζανδές, τρίποντο από την κορυφή, άστοχο. Rebound ο Βράκας, κατεβάζει όλοι στην μπάλα, γρήγορος ρυθμός, δεν έχει ένα λάθος. Και η μπάλα ξανά στους φαβορίτες. Χάτζη Αθανασίου, Ζανδές. Πάσα πίσω την πλάτη στο Κεσίσογλου, δεν έχει τρίπλα αυτός ή έχει. Έχουμε μικροχτύπημα στο Ζανδέ. Οπότε θα έχουμε μικροδιακοπή. Ζανδές θα φύγει. Θα περάσει ο Βράχος. Εδώ έχει ο Βράχος. Επαναφορά από την baseline για τους φαβορίτες με τον Κύρκου να δίνει στο Δημάσιο. Δημάσιο στο Βλάχο, Βλάχο στον Κεσίσογλου, Κεσίσογλου, μαρκάρο του Βαντάλη. Ωραία kick out πάσα, τρίποντο του Δημάση, άστοχο και αυτό. Δεν έχει ακούνει μπάλα, τρίτο φάουλ του Κεσίσογλου. Από ό,τι άκουσα, Καλπαξίδης. Πω το λέω. Παντάλης. Και τον Αλβανό.
τρίπλα κάτω από τα πόδια, πρέπει να δώσει την μπάλα, θα τη δώσει στο Βράκα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, Βράκα, τελειώνει, 3, Κοτολέον. Καλά κάνει το σούπερ, τελείω χρόνος, παλού θα το βάλει κιόλας, σε στόχησε τελικά. Χατζη Αθανασίου παίρνει την μπάλα τώρα για τους φαβορίτες, δίνει στον Δημάσιο, Δημάσιο στον Χατζη Αθανασίου. Χατζη Αθανασίου, τρίποντα από τον Βλάχο από τη γωνία, άστοχο rebound από τον Καλπαξίδης. Θες χαρτί, Αλέξ. Θα σου δώσω να γράψεις. Θα σου δώσω να γράψεις. Χατζη Αθανασίου από την κορυφή, τρίποντο, άστοχο, rebound. Καλπαξίδης, καλάθι για την έχει 46-36. Ο Δημάσης κατεβάζει, κινείται το πλάκι ο διάδρομο. Κύρκου, skip πάσα στον Χατζη Αθανασίου. Χατζη Αθανασίου πατάει την πλάγια γραμμή. Διψήφιος αριθμός πόντων η διαφορά πλέον, γιατί υπέρ του τον δεν έχει, που φαίνεται ότι ελέγχουν τον ρυθμό. Δεν το συζητάμε αυτό, έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους. Με την άμυνα που ξεκινήσαν να παίρνουν και πιέστηκε άμυνα στο 3-4 δεκάλεπτο. Ο Παντάλης θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα να εκτελέσει 2 φορές. Δύο φορές για τον Παντάλη. Ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα του τώρα. Ψήφια τμήμα διαφορά, στο χείο Παντάλη στην πρώτη. Έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ακόμα μία. Αστοχή στη δεύτερη, 45-36, 11 απόψη. 47-36 το σκορ. Ας το πάνω μου. Αστοχή, 47-36 το σκορ. Όχι 48. Παντάλης. 49-36. Time out για τους φαβορίτες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Είχαμε μια ένταση στο... όταν περνούσαν οι ομάδες στο πάνω για το time out. Πολύ θα έχει τεχνική πίσω κοντολέων. Πολύ για το Χατζη Αθανασίου. Θα στοχίσει. Οι φαβορίτες. Επίθεση, γιατί είχαμε την κατοχή. Ο Χατζη Αθανασίου. Ο Μιχαλίδης φοβορεί. Ο Σίσογλου. Με τον Παντάλη. Τρίποντο του Χατζη Αθανασίου, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Λέον. Καλπαξίδης, pull up shoot. Άστοχος αυτή τη φορά, ριμπάουντ ο Μιχαλίδης ο Γιάννης. Σίσογλου, Μιχαλίδης Γιάννης, Μιχαλίδης Θοδωρής. Σε Σίσογλου, Χατζη Αθανασίου, τρίποντο. Έστοχος αυτή τη φορά. Ανάσα για τους φαβορίτες. Τρίποντο, ήταν 49-39 από όσο έπρεπε στο σκορ. Ο Καλπαξίδης θα στόχισε το ριπέρι του Ιαπ. Ζανδές, pull up shoot. Άστοχο, rebound, ο Βράκας. Παντάλης, Κοντολέον. Το Σανδέ. Κοντολέον τώρα. Ο Παντάλη, ο Παντάλης. Δύσκολη ενέργεια, βγάζει την μπάλα έξω στον Καλπαξίδη. 8 δευτερόλεπτα έχει καλό στον Βράκα, με συγχωρείτε. Τρίποντο μακρινό του Βράκα, άστοχο, φαινόταν κακό. Τους φαβορίτες. Ο Χατζη Αθανασίου κατεβάζει. Ο Ζανδέ
Μιλονές, παίρνει την μπάλα, μαρκάρεται ψηλά το Μιλονά, ο Μιλονάς πέρασε στο παιχνίδι, ο Παντάλης θα κάνει το φάουλ. Σίσογλου, πρώτο ματικό για τους Δενέκ, 3 έχουν οι φαβορίτες, δεν υπάρχει ακόμα πρόβλημα για τους Δενέκ, 4 και 15 μιλιά στο 3ο δεκάλετο. Επαναφορά θα κάνει ο Μιχαηλίδης ο φαβορίτης, θα δώσει το Ζανδέ, ο Ζανδέ στο Σίσογλου. Σίσογλου με τον Παντάλη, διπλό σκριν τους στείλουνε, σκριν επιλογής τώρα. Ο Μιχαηλίδης ο φαβορίτης με τον Λάμπρου. Πρέπει να σου πάρει κάποιος. Ο Μιχαλής ο Γιάννης αφού να σου πάρει, θα στοχίσει και την πάρει rebound του Ζανδέ, όμως το ουσιαστικά όλη τη διάρκεια έκανε ο Μιχαλής ο Φοδωρής που την πέταξε την μπάλα, στόχισε rebound ο Λάβρου, Μιλονάς, Παντάλης. Καλπαξίδης με τον Ζανδέ, ο Λάβρου πάει να στήσει screen, περνάει δίθεν το screen ο Καλπαξίδης, δίνει πολύ ωραία στο Παντάλη, κερδίζει το foul και θα δικαιώνει στο λέει δύο παλές ο Παντάλης. Πολύ ωραία η πάσα του Καλπαξίδη που πέρα από εκτελεστικά και πολύ καλό δημιουργικά. Σάρα, 50-39 από την πρώτη εύστοχη βολή. Και 91-39 με 2-2 βολές του Παντάλη. Ο Χατζη Αθανασίου κατεβάζει. Δίνει στο Ζανδέ που πηγαίνει στο σκεπτικό σκουλ, παίρνει μετά, παίρνει σκριν. Ζανδές, Μιχαηλίδης εύστοχος, 51-41. Καλπαξίδης. Επιλέξει κάτι, έτσι να σας πω. Θέλει να δώσει λεφτά. Οκ. Κοντολέον, Μιλονάς. Μιχαηλίδης ο Βορύς και Σίσογλου. Πλέξαν την μπάλα οι φαβορίτες. 3 και 15 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ζανδές. Ωραία reverse. Κλέβουνε οι Δενέχοι με τον Παντάλη. Μιλονάς σώζει μια χαμένη φάση και βάζει καλάθι. Ο Μιλονάς με μια δικιά του. Ατομικά, πολύ ωραία. Ο Μιχαηλίδης ο Φοβοκιάνης δίνει στο Μιχαηλίδη ο Φοβορή, ο Φοβορής στο Ζανδέ. Ζανδέ στον Κεσίσογλου. Αυτό στο Χατζη Αθανασίου. Ο Μπέζι Άι στο πικ ο Κοντολέων, δηλαδή του Αρνίτ το πικ. 3-2 αθλητιασμός τώρα για τους Μιλονέχοι. Ο Κοντολέων στον Καλπαξίδη. Στις 3-2 υπάρχει σου και το hype και από την κορυφή. Αυτό κάνει. Δεν έχει φτάνει το 55-41. Σε 14 πόντους διαφορά, πλέον το μέγιστο είναι 14. Ο Μιχαηλίδης ο Γιάννης εστόχισε. Και εσείς ο Γλου πήρε τον Ιμπάμπα, εστόχισε κι αυτός. Βλέπετε πως έχουν επιβάλει τον Φότς και έχουν παρασύρει και τους. Δεν φοβόντουσε αυτό το ρυθμό ή δεν έχει τρίποντα στον ευνηδιασμό για τον Μιλονά που το έχει αυτό. Time out για τους φοβορίτες. 58-41, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η μπάλα. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, η μπάλα έχουν οι φοβορίτες που πολύποτε σε 17 πόντους πέρας δεν έχει, οι οποίοι από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και έπειτα έχουν επιβάλει το ρυθμό, είναι καταιγιστική. Χατζη Αθανασίου. Ζανδές. Ωραίο κόψιμο του Δημάση. Αστόχησε, δεν ήταν ωραία φάση. Επιθετικό λοιπόν τον ίδιο. Καλάθι. Και φάουλ στο Λάβρο, ο οποίος μάζεψε τα χέρια του. Έχουμε τζιτζαλί, Αλέξανδρο πώς θα ετοιμάζει για το παιχνίδι, για πείτε παιδιά. Ωραία παιδιά, πείτε Άλεξ, θα το πάρετε. Το μάθω. Ναι, ο φίλος μου ο Μάικ έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι, συμπληρωματική βολή του Δημάση, αστόχησε, rebound ο Λάβρου, Μιλονάς. Φράκας, 58-43. Τον Λέων, Γιανακούδης, βγαίνει το σκρίνεκ, τελεί για τρεις αστοχή. Rebound ο Ζανδές. Δύο στο Χατζη Αθανασίου. Χατζη Αθανασίου. Στο Ζανδέ, ο Ζανδές είναι στη γωνία μέσα από το τρίποντο. Δημάσης, το σκέφτεται. Τελικά πάει προς τα μέσα. Λέει άπα, άστοχο, επιθετικό rebound ο ίδιος. Αστοχή ξανά, rebound έξυπνα
Ο Φράγκος με τη Μιλωνά, έξω ο Μιλωνάς. Ω, ωραία reverse τρίπλα, σχεδιασμός με τον Κοτολέο, να βγάζει έξω τον Κομιλωνά. Μιλωνάς διαβάζει την επιστροφή του Κύρκου. Είναι στο Πράκα ο Πράκας, τρίποντο, άστοχο, rebound, ο Ζανδές. Για να δούμε μέχρι από ό,τι θα μειώσουν και θα πάνε με καλύτερες προϋποθέσεις. Το τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το παιχνίδι. Ο Χατζηαθανασίου με τον Κοντολέον. Ωραίο drive, πολύ ωραίο καλάθι του Χατζηαθανασίου, 58-45. Ο Μιλωνάς. Έχουν 4-0 σε ρητρέχουν οι φαβορίτες και μειώσουν 17-13 και έχουν και τελευταία επίδοση στο 15 για να δούμε αν θα μειώσουν κι άλλο. Ζανδές ξεχνιέται και αστοχή εξ επαφής, πω απίστευτο. Λάμπρου, Βράκας, θα πετάξει την μπάλα. Ω, παραλίγο. Λήξη τρίτο δεκαλέπτου, 58-45. Μπροστά η ομάδα δεν έχει, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο παρόν για το τελευταίο δεκάλεπτο. 58-45 προηγείται η ομάδα δεν έχει, που έχει την πρώτη επίθεση. Για να δούμε οι φαβορίτες αν θα ξαναμπούν στην εκδίκηση του παιχνιδιού. Ο Βράγκας θα κάνει την επαναφορά. Και θα δώσει τον Μιλωνά. Ο Καλπαξής είναι στο πάγκο, ο Μιλωνάς παίρνει την μπάλα, αυτός θα κατεβάσει. Χαμηλό σχήμα σήμερα για τους δεν έχει, για να ακούδεις. Ωραίο drive, πολύ ωραίο καλάθι. Δεν θα μπει τελικά όμως. Ο Λάμπρου θα πάρει εκθετικό rebound, θα στοχίσει κι αυτός. Εκθετικό rebound ο Μιλωνάς. Άστοχος κι αυτός. Rebound ο Βλάχος για τους φαβορίτες. Baseball. Ο Κεσίσογλου. Θα πετύχει το δεξί layup. Μειώσει τους 11, 58-47. Που μειώνουν στους 11 πόντους οι φαβορίτες. Ο Αστέρης ο Αλβανός κατεβάζει. Κλείνει στο Μιλωνά. Ο Μιλωνάς στο Γιαννακούδη, Αλβανός, τρίποντο, άστοχο. Και ευκαιρία στους φαβορίτες να πλησιάσουν. Κι άλλο. Πλησιάζουμε το Δημάση. Καλάθι. Ρίχνουν διαφορά κάτω από τις 10. Η διαφορά έχει φτάσει και στους 17 και τώρα είναι στους 9. Τόσα δεν έχει πάει πέρα από τα ρίγα, οπότε έχουμε 8-0 σε λίγο τους φαβορίτες. Να που δείχνουν και αυτοί ότι έχουν στιγμό. Ο Μιλωνάς, ο τρομερή ο μπλοκ από τον Κεσίσογλου. Βγήκε σαν αλλαγή. Μετά το σκριν, βγήκε αλλαγή. Το σκριν έχει σαν αλλαγή. Ο Μιλωνάς θα στοχίσει. Νομίζω παρασύρθηκε ο Μιλωνάς, είναι ο σπουδαίος παίκτης. Κεσίσογλου, Βλάχος, άμα το βάλει αυτό. Ω, δεν τα καταφέρει. Rebound ο Βράκας. Γιαννακούδης. Τρίποντο 45 μοίρες. Εύστοχο μεγάλο σου του μικρού. Σύντα 1-49 μεγάλο σου. Ο Βραβές στο χείο, Λάμπρο. Δεν το rebound. Βλέπετε το contrast που υπάρχει στο μπάσκετ. Αυτό το άθλημα, αν ο Γιαννακούδης θα το πετύχει αυτό, θα το πω που θέλω να το πω, δεν είναι σαν παιδιά. Ο Δημάσης, ο Χατζηαθανασίου. Ο Κεσίσογλου, πω πω πολύ ωραία τρίπλα, ωραία η άμυνα του Λάμπρου, θα κλέψει και την μπάλα. Βλόγκα το Κεσίσο, βλέπεις και την μπάλα, δίνεις το Μιλωνά, ο Μιλωνάς. Eurostep. Στα φάουλ του φάνηκε, ο Αλβανός πήρε το θετικό rebound, στόχισε, rebound ο Ζανδές. Απρόσεχτη πάσα, ο Βράκος θα την κλέψει. Θα δώσει το Λάμπρου, ο Λάμπρου θα κατεβάσει. Ο Μιλωνάς παίρνει την μπάλα. Έχουν 18 ευρώτα ή δεν έχει, 7 και 15 για το δεύτερο παιχνίδι, ο Αλβανός. Στο Γιαννακούδη. Η μπάλα από το πόδι, από το σώμα του Δημάση, οπότε θα παίρνει τα παραπούλια για μέχρι που έχουν 10 δευτερόλεπτα από όλη την επίδυση. Ο Μιλωνάς, τρίποντα ελεύθερο για το Μιλωνά, είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό, δεν πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο, του συμπορεί 64-49, να τη διαφράξει όταν πηγαίνει 15. Να που τώρα η... δεν έχει τρέφουν ένα σερί.
6-0. Στο 8-0 η σερί που είχαν, που τρέχανε οι φαβορίτες, πηγαίνει 6-0 στην τρόπια τρέχει, οπότε διαφορά 17 πλέον είναι ξανά στους 15. Είχε φτάσει στους 8 και τώρα πηγαίνει στους 15, στους 9. Είχε φτάσει όχι στους 8. Αστόλισε στο τρίπο το κάτι αφαίρεση, ο Λάμπρο το rebound. Ο Μιλωνάς θα χάσει την μπάλα, θα την χάσει, ναι. Ο Δημάσης τώρα στο Βλάχο, ο Βλάχος ψύχραμα έξω στο Χατζηαθανασίου, μεγάλο σουτ. Όχι, δεν θα μπει, ο Ζαβές με το ρυπά. Ωραίο σπινιγύρισμα, πολύ ωραίο κατά στις αυγές. Κάνει το 58, το 54, 51, μειώνει στις 13. Ο Μιλωνάς θα εκτελέσει νέο τρίποντο, θα ευστοχίσει και σε αυτό ο Μιλωνάς. Πω, πω, απίστευτος είναι ο Μιλωνάς. Απίστευτος, τώρα έχουμε δει κι άλλους να έχουμε κάνει. Εδώ για χρόνια που παίζουμε δεν έχει το πρωτάθλημα στο μπασκετάκι. Δεν είναι ασύνηθες αυτό που κάνει ο Μιλωνάς. Η κανονικότητά του είναι σαν παίκτης. Τρομερός σουτέρ. Πολύ γρήγορος παίκτης και άλλα πολλά. Όπως και ο Καλουμπατσίτης, όπως και όλοι οι ομάδες δεν έχουν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Με συνοχή, χρόνια τώρα παίζουν μαζί, έχουν και κάποιες προσθήκες. Οι φαβορίτες και αυτή πολύ δυνατή καινούργια ομάδα. Φαίνεται ότι γνωρίζονται πολύ καλά τα παιδιά μεταξύ τους. Κάτι Αθανασίου τρίποντο, άστοχο. Rebound ο Μιλωνάς. Τρέχει. 4 πίσουνε. Για να ακούει τρίποντο στον ενδυμιασμό. Άστοχο. Εξαιρετικό Λάμπρο. Καλάθι του Λάμπρο. Και η διαφορά τώρα αγγίζει μέγιστα που δεν είχαμε προσεγγιστεί πριν. Νέο μέγιστο έχουμε, 18 πόντι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Και την παίρνουν στο κατάλληλο χρονικό σημείο ή δεν έχει. Τρίποντο του Βλάχου από τη γωνία. Εύστοχο 69-54. Τους κρατάει ζωντανούς τους φαβορίτες ο Βλάχος με αυτό το σούτ από τη γωνία. Ο Μιλωνάς. Ο Βράκα τρίποντο από τη γωνία, δεν έδωσε την εξτραπάστη για να ακούδει, αστόχησε. Ο Ζανδές πήρε τον παγκοσμίο rebound το αμυντικό. Θα δώσει στο Δημάς που έγινε σαν τρέιλερ, αστοχή αυτός. Rebound ο Αλβανός, στο Βράκα. Τώρα πρέπει να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, δεν έχει, έχουμε στρέψει και οι τέσσερις παίκτες. Οι τέσσερις από τους πέντε παίκτες των φαβοριτών. Δεν με ακούν και πολύ καλά κάνουν οι Δενέι, γιατί πετυχαίνουν τρίποντο σε δευτερεύοντα κάπως στο πλημμυριασμό με τον Μιλωνά, ο οποίος πετυχαίνει ακόμα ένα τρίποντο, 72-5 στο Κεσίσογλου. Δεξί lay-up, ο Λάμπρο δεν πήγε καν στη διαδικασία να κάνει άμυνα, γιατί πολύ πιθανό να γινόταν goal foul και πολύ καλά κάνει για την άποψή μου. 72-56 ο Μιλωνάς. Δύσκολη ενέργεια, που όπου άμα το βάζει αυτό το καλά, χάχαμε το μόνο καλά στο foul. Βλέπει και το καλάθι, και έτσι όμως το foul. Δύο βολές. Το time out έχουμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπαλόνι. 4-21 για να γιώσουμε το παιχνίδι, δύο φορές για τον πυλώνα. 72-56 προηγούνται δεν έχει. Που είναι το ακρόνητο φοβορή για να πάρει Νίκη, ο Μιλωνάς ευτοχή, κάνει σπουδαίο παιχνίδι και αυτός και ο Καλπατσίδης επιθετικά, αλλά και όλοι οι άλλοι συμπαίκτες έχουν βάλει. Τώρα προηγούνται με 17 πόντια και αυτό δεύτερο ο Μιλωνάς. Ο... Πάω, λέμε. Πάω χαμηλά. Ο Μιλωνάς για να περάσει το πάνω και να μπει ο Καλπαξίδης στη θέση του και εσείς όλοι οι φαβορίτες, για να δούμε αν έχουν τα ψυχικά αποθέματα. Δείχνουμε τα έχουν, γιατί προσπαθούν μέχρι τελικής πτώσης. 73-74 μειώνουν. Εδώ και εσείς όλοι ο Καλπαξίδης. Ο Πατάλι, ο Πατάλης. Τώρα κατά την άποψή μου δεν έχει, θα πρέπει να πάνε σε πιο μεγάλες επιθέσεις για να παίξουν και με τον χρόνο. Ο Λάμπρου βέβαια, όταν σε όλο το παιχνίδι έχουν επιβάλει ένα γρήγορο ρυθμό. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό και να πας σε πιο κοντρολαρισμένες επιθέσεις. Ο Αντές κλέβει τώρα. Έχουν επιστρέψει. Καλό αμυντικό transition για τους δεν έχει και οι πέντε έχουν επιστρέψει. Δεν πήγε ο Θνεβιασμός. Και Σίσογλου. Μιχαηλίδη Σοδωρή. Τρίπο του Ζανδέ. Ωραίο μεγάλο σούτ από το 73-61. Μειώνει στους 12 οι φαβορίτες. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Παρόλο που το play δεν έχει ακόμα σημαντικό προβάδισμα, μιας και ο χρόνος τελειώνει. Πιέζει ασφιχτικά τους φαβορίτες, αυτό ήθελα να πω. Καλπαξίδης, 14 χρόνια ακόμα ακόμα που δεν έχει. Παίρνει στον Λάμπρου, περάσει την μπάλα ο Λάμπρου. Ωραία σκυπάσα στην γωνία στον Κολολέο, να στόλισε αυτός. Ριμπάουντο και Σίσογλου. Και για να δούμε τώρα αν οι φαβορίτες θα πλησιάσουν κι άλλο.
Εσίσογλου. Στον Κύρκο τρίποντο. Μεγάλο σουτ και αυτό. Να, δύο τρίποντες βόμβες που έχουν διαφορά κάτω από τους. Από την ξύπαρτο πόντο σε 9.73.64. Δύο μεγάλα τρίποντα. Δείχνουν την διαφορά στους 9. Λάμπρου. Καλπαξίδης. Ενισχύει από τον Λάμπρου. Και δείχνει το φάουλ από τον Κύρκο. Καλπαξίδης, πω από τρομερή προσόδερα, στο είξε ο Πάντος Ζανδές και για να δούμε τώρα έχουμε βέβαιες απουσιάσεις μια εδώ. Κάτσι Αθανασίου, είπε και εσείς ο κουλός σχόλητε. Για να δούμε, θα πετύχουμε καλούς πόντους, ο Ζανδές πως πείτε. Έχει καλύτερο όλο τα κόμμα. Πέντες πριν από το μισάρι του Θορή, τριπλάρι, δίνει στο Μιχαηλίδη, τρίποντο. Άστοχο. Δεν τα καταφέρει το βέβαια στην επίθεση, οπότε δεν πλησιάσατε κι άλλο. Δεν έχει ακόμη την επίθεση. Ο Αλβανός θα δώσει τον Κονολέο, τον Κονολέο θα τον πάσει. 2 και 10. Και 20 το 10 τους δεν έχει να κάνουν την επίθεση τους. Για να κούδεις γρήγορο τρίποντο. Θετικό λοιπόν από τον Καλπαξίδη και αυτό σηκώνεται γρήγορα. Τελευταία 2 λεπτά. Κύρκου Ζανδές με τον Κονολέο. Σίσογλου, να ακόμα ένα διπλόνο, 73-66. Ή δεν έχει, έχουν την μπάλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πια ο Σίγουρος επιθέσεις δεν έχει τώρα που πρέπει να παίξουμε τον χρόνο. Βλέπετε πόσοι φαβορίτες πλησιάζουν στους 7, μένει 1-46. Για να δούμε άμα το παιχνίδι θα γίνει ντέρμπι. Στον Κοντολέον θα περάσει αυτό το μισό. Ακόμα 20 δευτερόλεπτα για τους ελέγχη. Ο Καλπαξίδης που είναι έμπειρος. Τριπλάρι. Θα περάσει πολύ ωραία με ριπέρις γύρισμα. Τρομερό γύρισμα. Εξτρά πάση του Κοντολέον στον Γιανακούδη. Πολύ ωραία κλωζάτο επίθεση. Στόχισε ο τρομερό putback όμως από το Παντάλι. 75-66 τρομερό follow putback. Χρήσιμο ήταν αυτό. Κύρκου. Σίσογλου. Φάουλ. Δύο βόλες για τον Σίσογλου. Μία είναι και 12 παραμένει από μένα για το γιο παιχνίδι. Αστοχή και στην δεύτερη. Αν δεν σου έδωσε το ρεμπάν, ωραίο φέτα γουέι σουτ. Άστοχο. Μην πάνε από το Λέον. Κατεβάζει. Τώρα σε slow tempo και πολύ καλά κάνει γιατί τώρα περνάμε στο τελευταίο λεπτό με τη συνενέχεια από το γούτρο μια πόντου. Είναι το ακλόν το φοβορεί. Ο Γιανακούδης. Αστοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό ή δεν έχει. Ζανδές, τρίποντο, να το μεγάλο σούτ, 75-69. Ο Καλπαξίδης παίρνει την μπάλα, τα σίγουρα χέρια, σε αυτό πρέπει να πάει μπάλα. Θα περάσει το μισό, θα πάρει το φάουλ, χαμηλά. Τρίτο ομαδικό, τέταρτο και Σίσογλου. Ο Καλπαξίδης θα παίξει και με το χρόνο. 13 δευτερόλεπτα ακόμα δεν έχει, Καλπαξίδης. Τρίπλες. Πολύ ωραία ενέργεια. Φάουλ, δύο βολές για τον Καλπαξίδη. Και πέμπτο φάουλ για τον Σίσογλου. Και το 16-69 με την πρώτη βολή του Καλπαξίδη. Εδώ 77-69 με 2-2 βολές στο Καλπαξίδη. Και δεν έχει να πάρουν την νίκη.
Ο Κίρκου, θα μαρκάρει ο Αλβανός ο Φέρης. Θα χάσει την μπάλα. Ο Παντάλης. Ο Καλμπαξίδη. Ο Καλμπαξίδη θα κάνει επίθεση. Θα κάνει να παίξει το fair play. Θα κερδίσουμε την έχει 77-69. Λήξη παιχνιδιού. Καλό βράδυ από εμάς.